Τώρα η Τουρκία κύρωσε τη συμμετοχή της στην ατοϊκή άσκηση Ramstein Flag 24 που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Πάμε στο Γιάννη Μύτη για να δούμε τους λόγους. Προφανώς για να μην καταθέσει σχέδιο πτήσης στο FIR της Αθήνας. Ακριβώ, Εύα, πίστη στο δόγμα των προκλήσεων παραμένει Άγκυρα, παίζοντα όλα τη τα διπλωματικά χαρτιά. Αυτή τη φορά τα χρησιμοποίησε στην πολυεθνική άσκηση Rheinstein Flag 24, κάνοντα τα γνωστά καπρίτσια τη. Δεν θέλησε να καταθέσει σχέδιο uh, Στι ελληνικέ ε, αρχέ, προκαλώντα για μία ακόμα φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που φορά. το κάνει πάντω η Τουρκία αυτό. Έχει ξαναγίνει το 2022 έβασε άλλη νατοική άσκηση στον ε, Άραξο. Συγκεκριμένα τι προβλεπόταν, να συμμετάσχει στην πολυεθνική άσκηση με τέσσερα μαχητικά F16 τα οποία θα προσγειωνόταν στην Ανδραβίδα ε, και ε. ένα ε, τάνκερ, υπτάμενο τάνκερ, το οποίο ε, θα προσγειωνόταν στο Άκτιο. Ε, αυτό τώρα προποθέτει τι. Εάν δεν καταθέσει ΕΒΑ σχέδιο πτήση σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν αναγνωρίζει στη χώρα μα το δικαίωμα έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που η Αθήνα, αν θέλει, έβαλε την κόκκινη γραμμή τη. Θα δημιουργούσε προηγούμενα για άλλα συμβάντα στο Αιγαίο, Μάλιστα. όπου η Άγκυρα θα μπορούσε και... να το επικαλεστεί. Και, και καταλαβαίνουμε και να το εξ αυτού κατά το πόσο, πόσο δύσκολη είναι η συνεννόηση των δύο χωρών σε τόσο κρίσιμα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μίτη.